Στο αγωνιστικό μέρος, αδιάφορο Σόφι προερχόταν από 7 σερί εκτός έδρας ήττες. Ενώ η ΑΕΚ ήταν αποφασισμένη να κυνηγήσει τις λιγοστές πιθανότητες που είχε για την κατάληψη της τρίτης θέσης. Όφι πάντως κατάφερε να προηγηθεί μόλις το 5ο λεπτό μετά το πανέμορφο γύρισμα του Νταγιάνοφ και το πλασέ του Μπικόφσκι. Η ΑΕΚ προσπάθησε να αντιδράσει άμεσα, όμως ο Δασκαλάκης κατάφερε να διώξει εντυπωσιακά την κεφαλιά του ΟΚΑ στο 7. Τόσο το φάουλ του Τσάρτα 5 λεπτά αργότερα, όσο η κεφαλιά του Λιμπερόπουλου στο 14 βρήκαν το νεαρό Δασκαλάκη σε ετοιμότητα. Το κόρνερ του Ντεγιάνοφ στο 21ο λεπτό έδωσε στο Βέντσα την ευκαιρία να διπλασιάσει στα τέρματα του Όφη, όμως ο ΟΚΑ κατάφερε να απομακρύνει πάνω στη γραμμή. Η Ένωση συνέχισε να ψάχνει την ισοφάριση, όμως ο Δασκαλάκης δήλωσε παρόν στο σουτουλάκι στο 40. Στην τελευταία καλή στιγμή του ημιχρόνου, ο Τσάρτας έπιασε μονοκόμμα το βολέ, όμως ο Αδάμος έδειξε σε κόρνερ. Στο δεύτερο ημίχρονο, η ΑΕΚ έφτιαξε να ισοφαρίσει με το ξεκίνημα, ύστερα από σέντρα του Κωνσταντινίδη ή κεφαλιά του Λάκη. Η ομάδα του Γιώργου Φυρού πάντως απάντησε σχεδόν αμέσως με το Σουάρες να ανατρέπεται από τον Ποπόφ. Την εκτέλεση του πέναλτι ανέλαβε ο Ντεγιάνοφ, ο οποίος νίκησε τον Μιχαηλίδη γράφοντας το 2-1. Οι γηπεδούχοι όμως δεν είχαν πει την τελευταία τους λέξη και κατάφεραν να σοφαρίσουν εκ νέου στο 68 λεπτό με τον Κατσουράνη να στέλνει την μπάλα στα δίχτυα του εξοδετερωμένου Δασκαλάκη. Το 2-2 ήταν και το τελικό αποτέλεσμα, καθώς η λόμπα του Ζαγοράκη στο 87 απομακρύνθηκε από τους αμυνόμενους του Όφη. Η ΑΕΚ αναγκάστηκε να αγωνιστεί με 10 παίκτες στα τελευταία λεπτά εξαιτίας ψυχολόγητης ενέργειας του Ποπόφ στην αλλαγή του Ολιβέιρα.